Οδηγοί και πεζοί είχαν άγιο μετά την αποκόλληση τμήματος της επένδυσης των ενετικών τυχών στην Πύλη Ιησού. Γυρίζοντας χθες από τη δουλειά μου το βράδυ, αντίκρισα αυτό το σημείο εδώ πέρα, από πάνω είχαν πέσει οι πέτρες. Όταν πέφτει ένα αντικείμενο, πολλαπλασιάζεται το βάρος, επομένως θα μπορούσε όσο και αυτά να υπάρχει ένας τραυματισμός, ακόμα και θανάσιμος. Το άκρος επικίνδυνο φαινόμενο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Εννοείται. Σε ώρα αιχμής, 6 ώρα, όλη η πόλη είναι στο πόδι. Εννοείται. Ακούσαν ένα πολύ δυνατό θόρυβο και είδαν τις πέτρες να πέφτουν κάτω. Ευτυχώς που δεν περνούσε ούτε πεζός, ούτε αμάξι, γιατί ό,τι και να περνούσε εκείνη την ώρα θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Είτε αμάξι, είτε άνθρωπος. Τον άνθρωπο τον σκότωνε σίγουρα. Δεν γίνεται μελέτη και κάποια προσπάθεια να συντηρούνται τα κτίρια αυτά όλα. Αλλά ευτυχώς δεν ήμουν εδώ, γιατί περνάω κάθε μέρα. Πού πρέπει να φροντίσει ο Δήμος. Το πρωί ξεκίνησαν εργασίες αφαίρεσης λιθεπένδυσης, ενώ για το ζήτημα υπήρξε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Ηρακλείου, παρουσία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Ένα δυσάρεστο απρόοπτο που δεν το περιμέναμε, γιατί δεν μας είχε δώσει κανένα δείγμα για προβληματισμό. Επί της ουσίας η λιθεπένδυση που είχε μπει το 1990 στον μπετόν πάνω στην καμάρα της καινούριας πόρτας αποκολλήθηκε και είχαμε μια κατάπτωση. Έχουμε αυτή τη στιγμή αναλάβει την αποξύλωση όλης αυτής της επιφάνειας, ώστε να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα επεκταθεί το φαινόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να προβλεφθεί, γιατί δεν ήταν εμφανές, όπως είναι εμφανή σε άλλα σημεία στα τείχη. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ναι. Και φαντάσου τώρα να μην είχαν προβλέψει και οι συγχωρεμένοι μας πριν 2-3 χιλιάδες χρόνια τη γέφυρα αυτή εδώ, παράδειγμα, την πύλη μας δηλαδή. Αν δεν την είχαν προβλέψει, πρέπει να είμαστε όλοι πεθαμένοι. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί, δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος έδωσε εντολή να ελεγχθεί και πάλι το μνημείο, το οποίο δεν τους είχε δώσει δείγματα προβληματισμού, σε αντίθεση με αυτό της Χανιόπορτας, για το οποίο ήδη μελετούν διορθωτικές κινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι θα ελέγξουμε το σύνολο του μνημείου ξανά. Ίσως ο σεισμός ο τελευταίος, αλλά και το ψύχος που είχαμε κατά τη διάρκεια του παγετού, να είναι αιτία πρόσθετων προβλημάτων που δεν τα είχαμε διαπιστώσει πέρυσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεφύρωμα δίπλα από την Πύλη Ιησού κατασκευάστηκε από πλυσμένο σκυρόδεμα τη δεκαετία του 70, ενώ η επένδυση κατασκευάστηκε το 1990. Όποια λιθεπένδυση προφανώς είχε διαταραχθεί είτε από τις σειράς σεισμικών δονήσεων που έχουν δεχθεί αυτές οι κατασκευές, είτε από τις σχετικές συνθήκες. Εδώ για άλλη μια φορά το Συνδικάτο Οικοδόμων και η Ομοσπονδία Οικοδόμων καλεί την κυβέρνηση να μην δίνει εκατομμύρια μόνο για αναπτυξιακά έργα, αλλά κυρίως για την αντισεισμική προστασία και έλεγχο των κτηρίων και των πολιτιστικών μνημείων που χρειάζονται συντήρηση. Παράλληλα, ο Γιάννης Αναστασάκης επισήμανε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ελέγχθηκαν τα τείχη για τυχόν στατικά προβλήματα μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ και ότι επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες αναστήλωσης για 3 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 2 στη Δουκός Μποφόρ και στο μικρό ευθύγραμμο τμήμα από τα τένις στην Εφέσου και το παράκτιο τείχος από το λιμενικό περίπτερο μέχρι τον Πεντενάκι. Αυτό έχει σπηλαιώσεις, έχει υποσκαφές από τον κυματισμό και χρειάζεται μια γενναία αναστήλωση. Και ακολουθεί με την έγκριση του προϋπολογισμού του 2022 μια σύμβαση πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό μελέτης, ώστε να παρέμβουμε στον κοινόχρηστο χώρο. Υπογράφουμε σύμβαση για τη συντήρηση των κυποθεάτρων, η οποία εκκρεμούσε για δεκαετίες.